Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Έτοιμος. Το νούμερο ένα, παρακαλώ. Αφιερωσούλα. Σου αφιερώνω το τραγούδι των Serial, το «Επικίνδυνα σε θέλω». Καλό. Καλό είναι. Καλό, καλό. Και σε θέλω και επικίνδυνα. Καλό είναι. Ήταν ωραίο και τολμηρό. Μου άρεσε. Τολμηρό. Νούμερο 2. Παραγγελιά. Αφιερωσούλα. Λοιπόν, η δικιά μου παραγγελιά. Ναι. Πιστεύω ότι αν και μας χωρίζει ένα στίχος, μια βεντάλια, και αυτό το οποίο θα σου πήγε καλύτερα ήταν το αγοριού απέναντι. Καλό. Απέναντι. Πολύ καλό. Είδε του πως πεθαίνω. Ματοπλάτα, και τα βαριά τα χέρια. Ήταν ωραία αφιέρωση. Πολύ ωραία. Πολύ καλό. Του αγοριού απέναντι, πίσω πως πεθαίνω. Πολύ καλό ήταν αυτό. Θέλω να ακούσω και θες και εσύ πιο πολύ. Θέλω από μένα, παραδέξου το. Το θέλω πιο πολύ. Το θες πιο πολύ από μένα, την αφιέρωση από το νούμερο 3. Εγώ θα σου αφιερώσω του Πλούταρχου «Ανάσα μου». Αυτό είναι. Ανάσα μου, η ανάσα σου αστέρι μου, ας μου δροσιά, μη δίψα μου να σβήσω, για μένα μόνο να πεισά σαν κέρι μου, στον δίσκιο της αγάπης σου να ζήσω. Ανάσα μου, η ανάσα σου αστέρι μου, δώσ' μου δροσιά, μη δίψα μου να σβήσω, για μένα μόνο να πεισά σαν κέρι μου. Ωραίο. Αυτό βλέπω ότι σε έφτιαξε λίγο το τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι από τα αγαπημένα σου. Χτυπήσαμε φλέβα νούμερο 3. Τυχαία, αλλά τη χτυπήσαμε τη φλεβίτσα. Του αρέσει πολύ το κομμάτι αυτό. Άκουσε τώρα, Θοδωρή. Σύμφωνα με το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη που λέει «Χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω», ήρθε η ώρα για το δικό μας ραντεβού στα τυφλά να παίξουμε «Το μάτια κλειστά και όλα τα πιάνω». Όλα, όλα. Καταλάβατε. Έχουμε εκτροχιαστεί. Έχουμε προχειαστεί ώρα τώρα. Μετά αυτά έκανε ερωτήσεις μου. Μετά αυτά έκανε ερωτήσεις μου, λέει το παιδί, έχει δίκιο. Λοιπόν, πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Μια μάσκα. Καυτό, καυτό. Βάλε το σταματάκι σου εσύ μόνος σου για να μην σου χαλάσω εγώ τα υπέροχα μαλλιά. Έπρεπε να το πάρω και μόνος μου. Έπρεπε να το πάρεις και μόνος σου, αλλά εντάξει. Μην... Στέμμα. Μικρά παιδιά, πώς έχουν εξελιχθεί έτσι, ρε παιδί. Είδες. Κλείνεις το φοράς, κλείνεις τα ματάκια σου, τα ωραία. Και τώρα, μία-μία θα έρχονται και θα σου κάνουν ό,τι τραβάει η όρεξή τους. Το νούμερο 1. Έλα να ψαχουλέψεις. Έρχεται πολύ αργά, συνειδητοποιώ. Πολύ αργά. Κάνει τον κύκλο της καρέκλας. Ναι. Αυτό. Αυτό ήταν. Όχι, έχει άλλο. Ναι, λίγο ακόμα, ναι. Έτσι. Καλό. Αυτό, ατιμούλικο, ξέρω εγώ. Ατιμούλικο. Πώς είσαι? Πώς σου φάνηκε? Εντάξει. Τι εντάξει? Καλό. Καλά είσαι? Δεν μπορώ να πω τώρα. Δεν μπορείς να πεις. Έλα, πες. Τι? Τι να πω τώρα. Δεν λέγεται. Έχουμε χει επάνω. Όχι, δεν έχουμε. Όχι, το περίμενε, περίμενε. Περίμενε, γιατί έχουμε λίστα κοπέλες. Το νούμερο 2, παρακαλώ. Μάτια κλειστά και όλα τα πιάνω. Αγριεμένη τη βλέπω, αγριεμένη τη βλέπω. Αυτό είναι. Το θόρυβο της μπότας στον άρθρο. Σήκω πάνω, σήκω πάνω, κάτσε κάτω. Αχ, Παναγιά μου, αχ, Παναγιά μου. Τι βλέπεις να μου κάνει. Τίποτα, φιλιά είναι. Τίποτα, μην ταράζεις εσύ. Απόλαυσέ το. Γυρνά. Ως εκεί ήταν το θέμα. Δεν έχει άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βγάλε του και τη λεμαριά. Κάνες όπιστες κανονικά, όπιστες, έκατσες. Μια χαρά. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα το νούμερο 2 σου έδωσε μια πρώτη γεύση, τι σημαίνει σε τύλιξα. Ναι, ναι. Εντάξει. Ήθελα να σε τύλιξει, δηλαδή μου, σε τύλιξε. Πήρες μια γεύση. Είσαι σε καλή κατάσταση. Ναι. Θοδωρή, αντέχεις. Προσπαθώ. Θες ένα ντεπών, μια ασπιρίνη, κάτι? Όχι, δεν έχω πιει, δεν έγινε. Λίγο κρύο νερό? Όχι. Ένα κρύο ντους? Ίσως, θα βοηθούσε.
Το νούμερο 3 παρακαλώ, για περάστε, για τη γλώσσα του σώματος. Λυκνίζεται. Κοιτάει. Ανεβαίνει. Πλησιάζει. Ναι. Χαϊδεύει. Πιάνει όμο. Ναι. Πάει στον άλλο. Κοιτάζει. Χαϊδεύει πλάτη. Χαϊδεύει μάχη. Χαϊδεύει λαιμό. Τον ανατριχιάζει. Τον έχει σκοτεινή. Τρίχα. Τον ξανακοιτάζει. Προχώνατο. Στόχι, στόχι. Κι άλλο. Πιάσ' το. Ευχαριστούμε, νούμερο 3. Ένα χειροκρότημα. Κατάλαβες. Αρκεί, βγάλ' το. Έλα, είδαμε το φως το αληθινό, εντάξει. Βγάλ' το. Είδαμε το φως το αληθινό. Μην το ξαναβάλεις εδώ εσύ, άστρα. Στο επόμενο παιχνίδι τώρα, τελειώσαμε για σήμερα. Τι, για πες. Να το πω καλύτερα στο... Για πες το κάθος. Και θα το μεταφράσω εγώ κανονικά. Μεταξύ ανδρών, εγώ δεν ανακατεύομαι. Ήτανε, ναι. Είπε το παιδί ότι και τα τρία είχαν μια... Επιστημονικά πες το. Ναι, μια ανυψωτική δράση. Ανυψωτική! Αχ, Θεού μου. Του ηθικού εννοούμε, της ψυχολογίας κτλ. Και οι τρεις κοπέλες του ανυψώσαν το ηθικό. Αυτό θέλαμε κι εμείς. Ανυψωμένο, κυρίες και κύριοι, το ηθικό μας. Με το ηθικό μας τρελά ανυψωμένο, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε σε ένα σημείο πάρα πολύ κρίσιμο, έχω να σας πω, διότι ο Θοδωρής μας, που είναι ο ραντεβούλης για σήμερα, έχει ολοκληρώσει πλέον. Είναι δηλαδή. Λίγο. Έχει ολοκληρώσει τελεία. Έχει ολοκληρώσει. Τελίτσες. Καταλάβατε. Οι τελίτσες, ναι. Δηλαδή, άκουσε τι απάντησαν τα τρία κορίτσια, άκουσε και τις αφιερώσεις που του κάναν τις τραγουδιστικές, τον ψαχουλέψανε κιόλας, ένιωσε και το άγγιγμά τους. Μία μικρή ανακεφαλαίωση θέλει μόνο ο Θοδωρής από εμάς. Μία πολύ μικρή βοήθεια να θυμηθεί τι έχει ακούσει για να μας πει την τελική του απόφαση πια. Η Μαργαρίτα Λυσιμάχου είναι 18 χρονών και ονειρεύεται να γίνει διερμηνέας. Διαθέτει φαντασία, χιούμορ και ισχυρές απόψεις, αφού όπως ομολογεί, η ίδια μπορεί να μην είναι απόλυτα πιστή, αλλά ο σύντροφός της θα πρέπει να είναι. Η Ζαχαρένια Αναστασιάδου είναι 27 χρονών και ασχολείται επαγγελματικά με το χορό. Είναι ετοιμόλογη, πολύ σίγουρη για τον εαυτό της και όπως λέει, δεν θα κατέφευγε ποτέ στην επιστήμη για να αλλάξει οτιδήποτε πάνω της. Η Δήμητρα Παπαβασιλείου είναι 19 χρονών και θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε για να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της. Οι απόψεις της είναι μάλλον συντηρητικές, αυτό όμως δεν της αφαιρεί τίποτε, ούτε σε χάρη, ούτε σε νάζι. Τώρα, Θοδωρή, πώς το βλέπεις? Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις? Θέλω να μας πεις ποιαν επιλέγεις για να πας μαζί της ταξίδι και ίσως για να γνωρίσεις και ένα μεγάλο έρωτα. Ίσως. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ναι. Πες το. Μετά από πολλή σκέψη. Όρημη, ναι. Σκέψη, ναι. Όρημη. Και ανύψωση. Και προβληματισμό. Ναι. Και απ' όλα. Ναι. Θα πω το 3. Το 3! Το τραγούδι. Το τραγούδι. Η επιλογή του Θοδωρή είναι η ραντεβούλα με τον αριθμό 3. Αλλά προηγουμένως θα πρέπει να δεις τι έχασες, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Να αποχαιρετήσουμε το νούμερο 1, παρακαλώ! Αχ, τι χάσαμε, αχ, τι χάσαμε. Ματώνει η καρδιά μου. Είναι ωραία κοπέλα. Είναι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί. Και έχει και σκληρίκι το ίδιο. Χάρηκα που σε γνώρισα. Ωραία, ήπη αντέδρασε, έτσι. Και το ίδιο σκληρίκι μου, Θοδωρή. Είναι τυχαίο. Έρε εσύ, Θοδωρή, τώρα. Ή το κάρμα σου κλώτσισε. Έχουμε αλλά κάτσε, περίμενε. Μπορεί το κάρμα να είναι εκεί που διάλεξε το παιδί, μπορεί να έχει ένστικτο. Τι ξέρουμε εμεί? Το νούμερο 2, παρακαλώ, να το αποχαιρετήσουμε. Πού σε τύλιξε, θυμάσαι? Καλή ταξίδι να έχεις, Άρα. Είναι που σε τύλιξε, γεια σου, αγάπη μου. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά. Καλή.
Τι είναι αυτό. Στο είπα. Κοίταξε, να πούμε. Να το πούμε αυτό. Λέει ο Θοδωρής, μόλις περνάει, λέει ο Θοδωρής. Δυνατό. 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 Ήταν δυνατό, το είπαμε. Αλλά μπορεί και το 3 να είναι το dynamite. Θα γίνω δυναμίτη από το κορμί τη. Ευελπιστώ. Να την άξω, τη μοίρα τη να αλλάξω. Εδώ, Θοδωρή. Έλα εσύ από εδώ. Στην καρδούλα πατάμε ακριβώς. Παίρνουμε βαθιές ανάσες. Είμαστε σίγουροι ότι έχει τοποθετηθεί και το νούμερο 3 στην ίδια ακριβώς αντίστοιχη θέση. Έχει τοποθετηθεί. Αυτή η στιγμή είναι πάρα πολύ συγκινητική, παιδιά. Ειλικρινά δηλαδή. Κλαίει η Ελλάδα, ναι. Κλαίει η Ελλάδα. Χαλάρωσε. Κλαίει η Ευρώπη. Κλαίει ο Γαλαξίας. Είμαστε έτοιμοι. Με το 1. Με το 2. Με το 3. Τζους. Φύγε μετάλλια. Πολύ ωραία. Ελάτε εδώ κοντά μας. Ελάτε εδώ κοντά μας. Από εδώ στάσεις, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ακούω. Ωραία κοπέλα, λέει, είναι μαχαιμένος. Και φοβερό τραγούδι μου αφήρεσαι. Και φοβερό τραγούδι. Πώς σου φαίνεται, αγάπη? Τι να πω. Δεν έχεις λόγια. Τα λόγια μου. Το όχι. Κεραυνοβόλος ο έρωτας, νομίζω ότι το. Και Λαυνοβόλος, νιώθεις ότι πήρες τη σωστή απόφαση, ότι έκανες σωστή επιλογή? Είναι από τις καλύτερες επιλογές. Ήταν και οι τρεις ωραίες. Ναι. Αλλά είναι από τις καλύτερες, πιστεύω. Δες εδώ, δες εδώ. Ναι, το βλέπω. Το ζαχαρωτό μας, δες εδώ. Όπως το είπα στην αρχή. Αχ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που σας βλέπω έτσι. Στο σημείο αυτό θέλω να φωνάξω και το άλλο μας το ζευγάρι. Για περάστε, παρακαλώ. Για περάστε, παρακαλώ. Διότι οι τέσσερις σας θα πάτε ταξιδάκι μαζί και θα περάσετε ένα τρίμερο το οποίο θα το θυμάστε για όλη σας τη ζωή. Στην Αράχοβα. Όχι, πιο μακριά. Στο εξωτικό Κοροπή. όχι. θα ταξιδέψετε στην πόλη